Υπνόσακους, κουβέρτες, αδιάβροχα μπουφάν, θερμός, σακίδια, σκούφι, ισοθερμικά φανελάκια και κάλτσες, γάντια και κασκόλ και άλλα είδη προστασίας από το κρύο και την πανδημία διένυμαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου στους άστεγους της πόλης. Πόσος κόσμος είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους, δηλαδή πόσους άστεγους έχει η πόλη του Ηρακλείου? Χθες που πήγε η κοινωνική υπηρεσία, η κοινωνική μας λειτουργία να δώσουν τα είδη αυτά, μέτρησε γύρω στους 20 με 25. Δεν είναι σταθερός ο αριθμός, μετακινούνται κιόλας οι άνθρωποι αυτοί, αλλά αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο είναι 20 με 25 άτομα τα οποία διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες ή στο δρόμο. Στην πλειοψηφία τους, οι άνθρωποι αυτοί που παλεύουν με τους δικούς τους δαίμονες αρνούνται να φιλοξενηθούν στο κέντρο αστέγων. Καμιά φορά δεν μπορούν και οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι η ζωή τους ενδεχομένως να βρίσκεται σε κίνδυνο όταν ο καιρός είναι τόσο χάλια, τόσο δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Σήμερα συγκεκριμένα μεταφέραμε μέσω του ΕΚΑΒ ένα συνάνθρωπό μας στο νοσοκομείο, γιατί ο ίδιος δεν αντιλαμβανόταν ότι κινδυνεύει η ζωή του. Οι παρεμβάσεις στο δρόμο, το street working όπως ονομάζεται, είναι υπηρεσίες σε άτομα που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες. Κοινωνικοί λειτουργοί προσπαθούν με την προσέγγιση αυτών των ατόμων να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν την προστασία τους από τους κινδύνους τους οποίους είναι εκτεθειμένοι, αλλά και να διατηρήσουν την απαραίτητη για τους ίδιους και την κοινότητα επαφή μαζί τους. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, εξαρτήσεις, ψυχιατρικά θέματα. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί προσπαθούν πάρα πολύ να τους πείσουν ότι χρειάζονται στήριξη, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι όλοι δεκτικοί σε αυτό. Το κέντρο αστέγων στο Ηράκλειο, το οποίο βρίσκεται επί της λεωφόρου Ικάρου, θα παραμείνει ανοιχτό και αύριο Παρασκευή εξαιτίας των κακών καιρικών συνθήκων, με δυνατότητα διανυκτέρευσης χωρίς να απαιτούνται υπό τις παρούσες συνθήκες οι διαδικασίες εισόδου, αλλά με την απαραίτητη τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων για την αποφυγή διασποράς του COVID-19. Επίσης, έχουμε ανοίξει το χώρο σεμιναρίων στο πολιτιστικό κέντρο. Είναι ένας ζεστός χώρος που εκεί μπορεί να πάει κάθε πολίτης που χρειάζεται προστασία από το κρύο για να ζεσταθεί αυτές τις δύσκολες μέρες.